Δεν μπορώ να παρουσιάσω λοιπόν το επόμενο θέμα χωρίς γυναικεία παρουσία. Η Γιώτα έμεινε στην απέξω, Γιώτα συγγνώμη, ξέρεις ποιο είναι το θέμα το επόμενο. Θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον Ηλία Αβασκαντήρα. Σωστά. Ο Ηλίας τώρα, καλησπέρα Ηλία, σου μιλάω στον ελληνικό, είσαι και μικρός ηλικιακά. Λοιπόν, είναι μοντέλο του Αρμάνι και ασχολείσαι με, είσαι κρεοπόλης. Ακριβώς. Είναι λοιπόν ο Έλληνας κρεοπόλης που έγινε μοντέλο του Αρμάνι και μιλάει τώρα στο Κρήτη σήμερα. Έχω δίπλα μου και δύο κοπέλες, τη Μαρία Ελένη και την Εύη και τη Γιώτα βέβαια, που μόλις σε είδαν τώρα χαμογέλασαν λίγο. Καλησπέρα εντάξει. Σε όλους. Δικαιολογημένα. Δεν έχω εικόνα, αλλά είμαι σίγουρος. Λοιπόν, πώς προέκυψε τώρα, πώς προέκυψε αυτή η πρόταση? Τα είπες πολύ σωστά, ήμουν Νέα Υόρκη σχεδόν 3 χρόνια, 4 μόνιμα. Εκεί έκανα διάφορες καμπάνιες, διάφορες δουλειές. Μία από αυτές ήταν για τον Αρμάνι, όπως πολύ σωστά είπες. Ταυτόχρονα, εγώ μεγάλωσα στο μαγαζί του πατέρα μου, στο Γροπολείο, το οποίο είναι στο Νέο Ηράκλειο στην Αθήνα. Ναι. Αλλά σε μία στιγμή, εφόσον έγιναν πάρα πολλές προτάσεις από πολύ καλά γραφεία στο εξωτερικό, αποφάσισα να αφήσω την επιχείρηση και να φύγω έξω στην Αμερική. Έτσι και έγινε. Τώρα γύρισα προσωρινά λόγω COVID και είμαι στο μαγαζί, αλλά ταυτόχρονα κάνω και τις δύο δουλειές, επειδή και τις δύο δουλειές αγαπάω, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήσω κάποια. Συναισθηματικά δεμένος είμαι με το Γροπολείο, γιατί όταν έχεις μεγαλώσει από πολύ μικρό παιδί μέσα σε ένα μαγαζί, προφανώς το αγαπάς όσο τίποτα άλλο. Αλλά σίγουρα το modeling ήταν και εξακολουθεί να είναι μια εμπειρία απίστευτη. Ξέρεις κάτι, Ηλία, τώρα ό,τι και θα συμφωνήσει και η Μαρία Ελένη και η Εύη, οι περισσότεροι που έρχονται μπροστά έτσι και έχουν απέναντί τους τα φώτα της δημοσιότητας, γιατί κάνεις μια δουλειά, το μοντέλο βέβαια βρίσκεται στο προσκήνιο και μπροστά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι περισσότεροι ξεχνούν το παρελθόν και αποδεικνύεις ότι καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Και σωστά. Μπράβο σου, συγχαρητήρια για το γεγονός ότι βγαίνεις και λες ότι εγώ είμαι συναισθηματικά δεμένος με το επάγγελμα των γονιών μου, σωστά. Και είμαι εδώ και θα το συνεχίσω. Εκεί στον Νίκο Αρμάνι γνωρίζουν τη δουλειά που κάνεις εδώ στην Ελλάδα. Αλήθεια τώρα. Στην αρχή δεν το ήξεραν, αλλά όταν μιλήσαμε και τους είπα τι άλλο κάνω στην Ελλάδα, ναι. Όταν τους αποκάλυψα τη δεύτερη δουλειά μου. Και έχω να σου πω πως όχι μόνο τους άρεσε, αλλά ακόμα κρατάω επαφές και μου λένε ο Μπούτσερ και γίνονται όλα αστεία και πιστεύω πως άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό. Εσύ κανονικά τώρα σε καθημερινή βάση δουλεύεις στο κρεοπωλείο, δεν είναι? Είμαι στο μαγαζί και αν έρθεις ή οποιοδήποτε έρθει θα καταλάβει γιατί αγαπάω τόσο πολύ αυτή τη δουλειά. Θα έρθουμε, το μόνο σίγουρο. Καθώς την έχω εξελίξει πάρα πολύ και έχω ρίξει μεγάλη αγάπη και μεράκι πάνω σε αυτό. Έλα να σου πω, ταξιδεύεις, εντάξει λόγω κορονοϊού τώρα φαντάζομαι και η πανδημία στα ταξίδια έχουν μειωθεί. Ωστόσο πριν τον κορονοϊό, δηλαδή κάποιους μήνες πριν, ταξίδευες, άφηνες τη δουλειά, άφηνες κάποιον άλλο στο πόδι και πήγαινες στο εξωτερικό, πώς γινόταν? Κάπως έτσι γινότανε. Από τα 18 μου έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη λόγω της δουλειάς. Και μετά, εφόσον βρέθηκε ένα πολύ καλό γραφείο στην Αμερική, πήγα μόνιμα στην Νέα Υόρκη. Οπότε είμαι γεμάτος από ταξίδια. Αλλά τώρα λόγω COVID, όπως πολύ σωστά είπες, δεν μπορούμε να το κάνουμε πια αυτό, που γίνεται πολύ δύσκολα. Και έχω κάτσει στην Ελλάδα. Ηλία, είδαμε προηγουμένως μια φωτογραφία με την Κιάρα Φεράνη. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω ποιον από τους διάσημους, ας πούμε, που έχεις συνεργαστεί ξεχωρίζεις και για ποιο λόγο. Κοίταξε, με τα μοντέλα δεν νομίζω πως υπάρχουν πολύ γνωστά μοντέλα που θα τα ξέρει κάποιος, ειδικά στην Ελλάδα, που το modeling δεν είναι τόσο γνωστό. Παρ' όλα αυτά, είχα δουλέψει για το Armani Exchange με ένα μοντέλο της Victoria's Secret και μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση γιατί ήταν τόσο cool και σαν να μην τρέχει τίποτα που πραγματικά είπα wow, στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό τόσο εύκολα γιατί συνήθως με τα φώτα και τις κάμερες λίγο παίρνουν και τα μυαλά μας αέρα αλλά έξω είναι πολύ διαφορετικό όλο αυτό.
και ειδικά στο χώρο του modeling, είναι τελείως διαφορετικός από ό,τι υπάρχει στην Ελλάδα. Προτελευταία ερώτηση. Αν είχες να διαλέξεις ανάμεσα στο κρεοπωλείο και στην καριέρα στο modeling, τι θα διάλεγες? Αν είχα να διαλέξω μόνο ένα, ναι, θα διάλεγα το κρεοπωλείο. Το κρεοπωλείο. Μπράβο και συγχαρητήρια. Και τελευταία ερώτηση, επειδή βλέπω ότι είσαι ένας τύπος ο οποίος είναι ακομπλεξάριστος. Αν πήγαινε στον Νίκο εκεί Αρμάνι και ήθελε σε μια έτσι σακούλα να κρατάς κάτι από το κρεοπωλείο, τι θα κρατούσες? Μια σακούλα παϊδάκια. Μια σακούλα παϊδάκια. Λοιπόν, Ηλία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία, καλή σταδιοδρομία και το μόνο σίγουρο ότι οι γονείς ήταν υπερήφανοι για σένα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είσαι καλά, Ηλία.